Άρθρα που καταργούνται είναι αυτά και απλά διάβασε, ανέγνωσε τα άρθρα που καταργούνται στα παιδιά για να ξέρουν ποιε ελευθερίε του απλά καταργούνται. Yeah. Δεν έκανε κάτι το οποίο απαγορεύεται, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Μαθαίνω κι εγώ λοιπόν ότι πρέπει να σα πω πω η σημερινή εκπομπή πρόκειται να ασχοληθεί μόνο αποκλειστικά με ζητήματα ε, οικονομία, ιστορία, ε, γε, γεωπολιτική ε, στρατηγικής, ε, μαγειρικής, αεροναυτικής, ε, διαστημικής τεχνολογίας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρόκειται να ασχοληθεί με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σημαντικότερη στιγμή που το έθνος έχει ζήσει στις τελευταίες δεκαετίες, αύριο. Λοιπόν, ε, αυτό. Πρόσεξε να το μας παίρνουν από εσούρου, μην παίρνει θέση. Αυτό θέλω να σας πούμε, εμείς δεν παίρνουμε θέση σε αυτή την εκπομπή για κανέναν λόγο. Και επί κανενός ζητημάτου σχετιζομένου με το αυριανό δημοψήφισμα. Ε, αυτό, του Εσουρού. Νομίζω προείσταται του Εσουρού ε, η μητέρα τη Ζωή Κωνσταντούπουλου. Χαίρετε, κυρία μου, πώ είστε. Ε, να καλείς... ε, μου θύμισε ένα φίλο, άσχετο τελείω. Άσχετο, δεν έχει καμία σχέση με το δημοψήφισμα. Πρέπει να το πούμε σήμερα. Η εκπομπή μα δεν έχει καμία σχέση με το δημοψήφισμα. Ε, Ούτω ή άλλω δεν επιτρέπεται και δεν θέλουμε να πάρουμε καμία θέση υπέρ του ναι ή υπέρ του όχι. Καμία σχέση με το δημοψήφισμα. Δεν έχει αυτή η εκπομπή. Πρέπει να σα το πω ακόμα μία φορά. Οι δύο ή τρει. Θυμήθηκα αυτό το οποίο είχε πει ο Κώστα Γεωργοσόπουλο όταν μετά την επιβολή τη δικτατορία είχε μπει στο μάθημα και διάβασε τα παιδιά τα άρθρα του συντάγματο τα οποία ανεστάλησαν. Λέει, μπορούν να μα απαγορεύσουν να μιλάμε. Δεν μπορούν να μας απαγορεύσουν να είμαστε εύστροφοι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το δημοψήφισμα. Νίκο Φιλιππίδη, ε, πάμε σε ένα αμυγό οικονομικό ζήτημα. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να αναλύσουμε την ευστάθεια των λεγομένων της κυρίας Κατσέλη πρώτα στην Εύα Αντωνοπούλου, κατόπιν δε στο Γιώργο Αυτιά.